Νίκο, πρεμιέρα σήμερα, πώς νιώθεις? Χαρούμενος και ευτυχισμένος και από όλα τα καλά του Θεού. Λίγο άγχος έχεις? Πάντα, πολύ. Δημιουργικό όμως. Ναι, είναι η πρώτη μέρα. Την πρώτη μέρα υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες οι οποίες ίσως και να μην γίνουν σωστά τα πράγματα. Πιστεύουμε ότι όλα καλά θα πάνε γιατί το έχουμε ελέγξει, αλλά ελπίζω ότι όλα θα είναι καλά. Συνεργασία με Δέσποινα Βανδύ. Πες μου πώς νιώθεις. Πολύ χαρούμενος. Είναι η δεύτερη φορά, όπως είπα και πριν. Και είμαστε και πάρα πολύ, πολύ, πολύ πιο δεμένοι από την προηγούμενη φορά που συνεργαστήκαμε. Και έχουμε γίνει πλέον και φίλοι. Και είναι καλό. Είναι πολύ καλό. Ναι, εγώ έχω ξαναπεί ότι φίλους δεν κάνεις εύκολα. Και το φίλεις εισαγωγικά προς το παρόν, γιατί ξέρεις, μια σχέση χτίζεται με πολλά πράγματα. Έτσι. Δεν είναι φίλος μας κάποιος έτσι, αλλά οι σχέσεις μας είναι. Το άψογες είναι το λιγότερο που μπορώ να πω. Έχεις καταφέρει μια πορεία μεγάλη. Όταν ξεκινούσες, πριν από πολλά χρόνια, τότε που είχες πάρει μέρος στο παιχνίδι, είχες ονειρευτεί ποτέ αυτή τη στιγμή, τη σημερινή? Πίστευες ότι θα έχει φτάσει σε αυτό το σημείο ποτέ? Δεν ξέρω αν έχω φτάσει και σε τι σημείο έχω φτάσει. Πιστεύω ότι έχω κάνει ωραία πραγματάκια μέχρι στιγμής και ελπίζω το μέλλον να συνεχιστεί με τέτοιες επιτυχίες, με καλά τραγούδια δηλαδή. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο να κάνω. Μένεις ταπεινός, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, πολύ γλυκό. Μ' αρέσει που είμαι ταπεινός και είμαι. Ναι, και χαίρομαι για αυτό που είμαι. Θέλω να σε ρωτήσω, γιατί εντάξει, έχεις απαντήσει 100.000 φορές, γι' αυτό εδώ τον πατριαρχικό ρόλο. Αυτό που είπα είναι ότι κάθε άνθρωπος έχει τους ρόλους του. Και η γυναίκα έχει τους ρόλους του. Δεν είμαι Ανατολίτης, δεν είμαι αυτό που γράφτηκε και υπόθηκε από ανθρώπους οι οποίοι ψάχνονται τώρα για να τους διαβάσουν και να γίνουν, ας πούμε, γνωστά τα blog και δεν ξέρω πώς να το πω. Πάντως είναι ωραίο ο άντρας, παιδί μου, να έχει αυτό το ρόλο. Δεν ξέρω πώς θέλετε το πάρετε. Εγώ αυτός είμαι, δεν έχω να δώσω, πώς το λένε, λόγο σε κανέναν. Είμαι αυτός και αρέσω, δεν αρέσω, αυτός είμαι. Τι να κάνω, να μ' αλλάξω? Δεν αρέσει την κοπέλα σου όπως δήλωσε και αυτό φτάνει. Είμαστε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Άλλοι έχουν τα προβλήματα. Συμβολογίες για το γάμο που ακούσαμε και αυτά? Δεν υπάρχουν, όχι. Γράφονται τα πράγματα τα οποία δεν διασταυρώνονται σωστά από ό,τι έχω καταλάβει. Και ο καθένας γράφει ό,τι θέλει και όπως είπα και πριν, δεν χρειάζεται να ακούμε και να βλέπουμε και να γράφουμε ό,τι γράφεται, να το βάζουμε στο μυαλό μας και να λέμε αυτό είναι. Δεν έχει καμία σχέση στις περισσότερες περιπτώσεις. Στο πλάι του Νίκου Οικονομόπουλου βρέθηκε και η σύντροφός του Βίκη Κάβουρα, η οποία διασκέδασε και χόρεψε καμαρώνοντας τον αγαπημένο της. Ήταν η πιο ωραία πρεμιέρα που έχω δει εγώ προσωπικά του Νίκου και της Δέσποινας. Και τώρα που ακούω μέσα και χάνω το πρόγραμμα, αγχώνομαι. Θέλω να πάω. Δεν είναι αγχωμένος ο Νίκος? Καθόλου. Αυτό παρατήρησα. Δεν ήταν καθόλου εγχωμένος. Παρόλο που υπήρχαν αλλαγές και που ήταν εμπλουτισμένο το πρόγραμμα, καθόλου. Δεν σου λες κανένα μήνυμα έτσι να τον εμψυχώσεις λίγο? Αυτά είναι δικά μας. Πάντως σου έριξε ένα πάκο με γαρίφαλα. Ναι. Πώς ένιωσες με αυτό? Δεν είναι η πρώτη φορά, όμορφα. Πώς θα νιώσω? Είναι το αγαπημένο σου τραγούδι του Νίκου? Νομίζω ότι αγαπώ πιο πολύ τις μπαλάντες του. Και μου αρέσει πολύ η μελαγχολία. Είναι κάποιο που τραγουδάει για σένα? Περίεργης εσύ, Με λίγο. Στην πρεμιέρα διασκέδασαν μέχρι πρωίας ο Γιάννης Λάτσιος με τη Μαρία Μπεκατόρου, η Γογόμαστρο Κώστο με τον Τραϊανό Δέλα, η Ναταλία Γερμανού με τον Μάνο Ιωάννου και ο Γιώργος Καπουτζίδης. Ενώ τον καλύτερο τους εαυτό στην πρεμιέρα έδωσαν και η Ντέμι αλλά και οι Boys and Nuns. Γιατί ποτέ δεν είναι αργά να αλλάξεις γνώμη. Έτσι. Τι ωραία τα είπανε, τι ωραία περάσανε. Τι ο κύριος Λάτσιος τον είδα και την Τετάρτη. Πού τον είδες? Για μάτια, δεν βγαίνει από το σπίτι, πάρω στους πάντες. Κωνσταντίνα, βγες και λίγο. Σε εστιατόριο. Έλα, σε παρακαλώ. Μην κάνεις το σπίτι με. Ξέρεις τι να κάνεις, πάρει μια φωτογραφική μηχανή. Και όποιον βγάζει. Έστω το κάνει. Μήπως να αλλάξουμε ρόλους, να πηγαίνω εγώ για τα ρεπορτάζ, τα εξωτερικά με τόσο που συναντώ. Δεν ξέρεις τι υλικό θα φέρεις πίσω, εσύ. Καλά, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Το θέμα είναι αν θα παίξει. Θα παίξει, πότε θα παίξει. Λαμπερή πρεμιέρα, Ο Οικονομόπουλος έχει πει κάτι πολύ ωραίο και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί είχε πάει καλεσμένος στην προηγούμενη εβδομάδα στον Θέμο, Αναστασιάδη. 7 χάδια λέει πρέπει να σου δίνω κάθε μέρα. Τόσο χρειάζεσαι. 7. Η ψυχολόγος μου το έχει πει. Τώρα είμαστε στο ένα χάδι.
Τώρα ναι, ένα ολοκληρωμένο. Λοιπόν, κάνε δύο-τρία μαζεμένα. Θα ήθελα να σα ενημερώσω, μπορεί να μην το ξέρετε, γιατί οι περισσότεροι μπορεί να μην βλέπετε τηλεόραση. Ο Νίκος Οικονομόπουλος είπε ότι η γυναίκα πρέπει να είναι δύο βήματα πίσω από τον άντρα. Ναι. Και αυτό ακούστηκε. Το είπε στη συνέντευξη στο Θεό. Ναι, ναι, στο Θεό. Αναστασιάδη. Και αυτό, ρε παιδί μου, δεν σχολιάστηκε ωραία γενικότερα και από τα social και από πολλούς, κυρίως από γυναίκες. Εγώ αυτό που θα πω είναι ότι ο Νίκος Οικονομόπουλος από πολύ μικρός είναι ένας πολύ παραδοσιακός άντρας. Δηλαδή, ενώ είναι νεαρός στην ηλικία. Πόσο μικρός δηλαδή. Από τη στιγμή που τον είδαμε εμείς να παίρνει μέρος εδώ στον Αλφα, στο Dream Show. Είναι ένας άνθρωπος που έχει μεγαλώσει με παραδοσιακές αξίες. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μεγαλώσει με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Αυτό που είπε, καλός ή κακός, συμμερίζονται πάρα πολλοί άντρες. Η παραδοσιακή αξία είναι η γυναίκα να είναι δύο βήματα πίσω. Βέβαια το πήρε μετά λίγο πίσω. Κατάλαβε με τον τόρο που έγινε ότι δεν άρεσε πολύ και το μετρίασε. Όχι, δεν το μετρίασε. Είπε ότι είναι προσωπική μου άποψη αυτή. Το βίντεο του, η συνέντευξή του για να πει αυτό. Μα αυτό είναι το ζητούμενο, αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή ότι κάνει πολύ ωραία τραγούδια, αυτό το ξέρουμε. Έχει κάνει διαμαντάκια. Δηλαδή οι παράντες του, κάθε άνθρωπος που είναι χωρισμένος, που ο καθένας πρέπει να δέχεται τον άλλον έτσι όπως είναι. Δηλαδή έχει ένα συγκεκριμένο προφίλ και σε όλες τις συνεντεύξεις βγάζει το ίδιο πράγμα. Άνθρωπος έτσι του αρέσει. Είναι, γιατί είναι... Αυτό λέω, είναι ειλικρινής. Γιατί δεν υπάρχουν γυναίκες που θέλουν τον άντρα ούτως ή άλλως ηγέτη μπροστά. Από πάνω, ναι. Να σου πω κάτι, και δεν είναι ο μόνος που έχει πει, τώρα και κάποια άλλη γυναίκα έχει πει για τον σύντροφό της, τώρα μάλλον και σύζυγό της, ότι τον θέλω να είναι ένα βήμα παραπάνω από μένα. Η Τατιάνα Σατανίδου το έχει πει. Όχι, όχι, δεν μιλάω για Τατιάνα. Η Τατιάνα πάντως έχει πει παλιότερο ότι γενικότερα στο σπίτι κάνει ότι κομμάτι να το λίτσα και θέλω να περιποιούμε τον άλλο. Λίγο ρίωσκει και αντιφάσκει ο Οικονομόπουλος. Γιατί λέει... Λέει μεν ότι θέλει έτσι τη γυναίκα, αλλά η Βίκυ Κάβουρα δεν είναι και μια γυναίκα που κάθεται και έτσι. Εδώ θέλω να σου πω ότι κάνεις λάθος. Επειδή εγώ συνεργάζομαι μαζί της και την γνωρίζω αρκετά καλά. Είναι πολύ δυναμική όμως. Εννοεί, έχει την προσωπικότητα που λες και είναι πολύ δυναμική. Παρ' όλα αυτά, αυτός είναι λίγο παραπάνω ακούει. Για να το λέει. Καλά, όλες οι γυναίκες θα ακούσουμε σε αυτά που θα μας πει ο σύντροφος τέλος πάντων. Δεν έχει σημασία στις καριέρες, σημασία έχει στο σπίτι μας. Για το σπίτι. Αυτό. Εμένα μου αρέσει πάντως ο Νίκος που τα λέει τα πράγματα έτσι όπως αισθάνεται. Κύμα και τσουβαλάτα. Σύμφωνα με το lifestyle και σταράτα. Ναι.